μία από τις πλέον διακεκριμένες οργανώσεις του νομού Καβάλας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, που ασχολούνται με τον πολιτισμό, είναι το Λύκειο Ελληνίδων της πόλης μας. Είναι γεγονός ότι πρόκειται για έναν θεσμό, ο οποίος έχει πάρα πολλές δεκαετίες ιστορία και εκτός από την σημαντική του ιστορία, έχει και μια υψηλού επίπεδου στελέχωση, η οποία ανανεώθηκε με τις πρόσφατες εκλογές. Θέλω να συγχαρώ την Πρόεδρο και όλες τις κυρίες που απαρτίζουν τη διοίκηση του Λυκείου Ελληνίδων και να διαβεβαιώσω για άλλη μια φορά ότι θα έχουμε μια καλή συνεργασία σε όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος μεταξύ της Περιφέρειας, της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και του Λυκείου Ελληνίδων της περιοχής μας. Πιστεύω ότι μπορούμε παρά τις δύσκολες συνθήκες να κάνουμε πολλά πράγματα έτσι ώστε σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες να διατηρούμε και να προβάλλουμε την ιστορία μας, την παράδοσή μας και τον πολιτισμό μας. Σήμερα λοιπόν το Λύκειο Ελληνίδων, όπως γνωρίζετε, στις 21 Φεβρουαρίου είχαμε αρχιερεσίες και εκλέχθηκε λοιπόν το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, 15 μελές. Έτσι λοιπόν αποφασίσαμε λοιπόν να επισκεφτούμε το νέο σχήμα, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, τον κύριο την Περιφερειάρχη, τον κύριο Μαρκόπουλο, που πάντοτε ήταν στο πλευρό στο Λύκειο Ελληνίδων. Θέλουμε λοιπόν να μας γνωρίσει τη νέα σύνθεση και να υποσχεθεί ότι θα είναι στο πλευρό μας και αυτή την τετραετία. Όμως γενικότερα θέλουμε τη βοήθεια, όπως μας την παρέχει κάθε φορά, π.χ. σε κάποια διοργάνωση μιας εκδήλωσης ή σε κάποιο ταξίδι, σε κάποιο φεστιβάλ, ή βέβαια αυτό που θα ζητήσουμε και ζητούμε πάντοτε βέβαια και από τη Δήμαρχο, γιατί θα κάνουμε και εκεί επίσκεψη, είναι για αγορά φορεσιών βέβαια, γιατί πρέπει να εμπλουτίσουμε τις φορεσιές. Έχουμε πλούσια αιματιοθήκη βέβαια και παλιές ενδυμασίες, αλλά νομίζω ότι γνήσιες εννοώ, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται συνέχεια να τις εμπλουτίζουμε και φυσικά θα ζητήσουμε και φορεσιές όποτε μπορεί και όποτε είναι ικανές συνθήκες. Το Λύκειο, όπως ξέρετε, είναι και κέντρο βαλκανικής λαογραφίας. Λειτουργεί και σαν μουσείο. Έχουμε πάρα πολλά από την εποχή, από το 1900 και μετά, πάρα πολλά αντικείμενα και φυσικά δεχόμαστε δωρεές και είναι καλό βέβαια να διατηρηθούν στο δικό μας σωματείο. Υπάρχουν και προθήκες κατάλληλες για να διατηρηθούν. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν φορεσιές. Καλό θα είναι να συγκεντρωθούν για να τις μάθουν και οι νεότερες γενιές και να διατηρηθεί η ιστορία και η παράδοσή μας.
σπαστείτε, τώρα σπαστείτε. Γεια σπαστείτε τώρα, Μαρίνα. Να ζεστάμε έναν αριθμό.